με τον κύριο Ζωγράφο και με μια ακόμα εικόνα από τα λιμάνια, από την παραλία της Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, τώρα, με αυτά τα οποία είπε η Ντόρις πριν από λίγο και αυτά που θα σας πω εγώ, δύο κοινά σημεία. Πρώτον, εκείνη από τις Σέρες, εγώ κατάγομαι από τα Γιάννητσά. Δηλαδή, δεν είμαστε πολύ μακριά ο ένας από τον άλλον. Και οι δύο Μακεδόνες. Δεύτερον, αυτά τα οποία σας είπε γυτνιάζουν με την οφθαλμολογική φιλατέλεια. Με άλλα λόγια, είναι σπάνια περιστατικά τα οποία όπως οι φιλατελιστές τα μαζεύουν, τα βάζουν σε ένα αλμπόμ, τα κρατάμε και μετά μαζεύουν τα αρκετά, κάνουμε συλλογές και παρουσιάζουμε τις συλλογές. Λοιπόν, οι συλλογές τις οποίες σας έδειξα ήταν εντυπωσιακές και ήταν γύρω από την παιδιατρική ογκολογία. Αυτές που θα σας δείξω εγώ τώρα είναι συλλογές γύρω από τους αγκιακούς όγκους του αμφιβληστροειδούς. Λοιπόν, θα τους χωρίσουμε σε δύο κατηγορίες. Πρώτον, οι όγκοι και οι ψευδόγκοι και δεύτερον, οι περιφερικοί αγκιοπαραγωγικοί όγκοι του χωριοειδούς και του αμφιβληστροειδούς. Λοιπόν, οι τρεις πρώτοι όγκοι, τα αιμαγγιοβλαστώματα, τα σιραγκώδη αιμαγγιώματα και οι αγκιακές αρτηριοφλεβικές επικοινωνίες, μπορεί να είναι ή μεμονωμένες ή μπορεί να είναι συνδεδεμένες με φακοματώσεις. Και αρχίζουμε το φόνι Πελιντάου. Το φόνι Πελιντάου φέρνει το όνομα δύο διασήμων οφθαλμιάτρων, του Φον Χίπελ και του Λιντάου. Ο θερμίδα του άλλου ήταν παθολόγο, δεν παίζει ρόλο, αλλά δεν το περιέγραψε ούτε ο ένα ούτε ο άλλο, αλλά ο Φούξ, μερικά χρόνια προηγουμένω, το περιέγραψε, το ζωγράφησε σε μια πάρα πολύ ωραία λιθογραφία, αλλά δεν κατάφερε να πει ότι είναι κάτι του καινούριο και η πάτηση δεν έχει το όνομά του. Αυτό ο οποίο βρήκε ότι είναι κάτι καινούριο ήταν ο Φον Χίπελ. Και ο Φον Χίπελ σε κάτι, σας δείχνω μόνο μία, αλλά στο άρθρο υπάρχουν 8 χρωμολιθογραφίες έγχρωμες αυτής της ποιότητας που βλέπετε εδώ πέρα. Είναι καταπληκτικές. Πραγματικά βλέπεις τα πάντα, βλέπεις τα αιμαγγιοβλαστώματα, βλέπεις τα λιποειδή εξυδρώματα, βλέπεις τις διαστολές των αγγείων και δεν σταμάτησε εκεί πέρα. Περιέγραψε ότι είναι συγγενές, ότι είναι οικογενές, περιέγραψε την κληρονομικότητα, περιέγραψε όλες τις βλάβες που υπάρχουν στα νεφρά, τις βλάβες στην παρεγκεφαλίδα, όλα τα περιέγραψε. Ένα πράγμα μόνο δεν είπε, ότι είναι μια καινούρια αρρώστια. Και αυτός που είπε αυτά όλα τα πράγματα είναι μια καινούρια αρρώστια, είναι ο Λίντα, ο οποίος ήταν ένας παθολογανατόμος Σουηδός και έτσι η αρρώστια έχει το όνομα των δύο μαζί. Βεβαίως το γονίδιο VHL το έχει περιγράψει το group του Λατίβ στο 1993 πολύ αργότερα. Τώρα, το γονίδιο αυτό τι είναι? Είναι ένα γονίδιο το οποίο είναι Tumor Suppressor Gene. Για να καταλάβουμε το τι θα σας πω τώρα και αργότερα, να σας εξηγήσω τι είναι ένα Tumor Suppressor Gene. Ένα Tumor Suppressor Gene είναι μια αστυνομική οργάνωση, η οποία, μάλλον μυστικής αστυνομίας, η οποία υπάρχει μέσα στον οργανισμό και η οποία ανακαλύπτει όλα τα κύτταρα τα οποία κινδυνεύουν να δώσουν όγκους. Και αφού τα ανακαλύψει, τα σταματάει. Και διότι τα κύτταρα μέσα στο σώμα είναι άτακτα κύτταρα, είναι λίγο σαν την ελληνική πολιτική. Συνέχεια θέλουν να μεταλλαγούν και να φτιάξουν πράγματα τα οποία δεν είναι καλά. Αν δεν υπάρχει κάποιος να τα σταματήσει και να την εξέλιξή τους, τότε δημιουργούνται όγκοι. Εάν τα tumor suppressor gene αυτά υποστούν μεταλλαγές και δεν δουλεύουν, δηλαδή όταν πάσει να λειτουργεί ασφάλεια, τότε δημιουργούνται όγκοι. Εάν έχουμε κληρονομικά μια πάθηση η οποία σταματάει τη λειτουργία του gene VHL, τότε όλα τα κύτταρα του σώματος έχουν την πάθηση αυτή και αρκεί να δημιουργηθεί μία μετάλλαξη σε ένα κύτταρο, μία δεύτερη μετάλλαξη, διότι χρειάζονται δύο μετάλλαξεις για να δημιουργηθεί όγκος, τότε δημιουργείται ένας όγκος τοπικά. Γι' αυτόν τον λόγο, εάν υπάρχουν αυτές οι μετάλλαξεις, η πάθηση στο βυθό είναι πολύ εστιακή, διότι δημιουργούνται και αμφωτερόπλευροι. Αντιθέτως, το ίδιο πράγμα συμβαίνει με το ρετινοβλάστομα, ακριβώς. Και είναι η
η υπόθεση του υπόθεση του Κνούτσον, την οποία την περιέγραψε το 1971 για το ρευτινοβλάστομα και την οποία εφαρμόζεται σε όλα τα tumor suppressor gene. Απ' την άλλη τη μεριά, αν δεν έχουμε τη μετάλλαξη στο σώμα μας, κατά τύχη μπορεί να δημιουργηθούν δύο μεταλλάξεις στο ίδιο το κύτταρο και να δημιουργηθεί ένας μεμονωμένος όγκος. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπάρξει κατά τύχη ένας δεύτερος μεμονωμένος όγκος στο ίδιο το άτομο. Γι' αυτόν τον λόγο γνωρίζουμε ότι η ύπαρξη ενός tumor suppressor gene μπορεί να δημιουργήσει όγκους στο μάτι και μπορεί να δημιουργήσει επίσης και όγκους σε διάφορα άλλα μέρη. Μπορεί να δημιουργήσει αγκιακούς όγκους στην παρεγκεφαλίδα. Και δείτε εδώ πέρα τι ωραίο που είναι αυτό. Είναι ο αγκιακός όγκος της παρεγκεφαλίδας με το αστηρίδιο και το φλεβίδιο, το οποίο είναι διεσταλμένα, έτσι ακριβώς είναι διεσταλμένα τα αρτηρίδια και τα φλεβίδια στον βυθό, στον αμφιλιστροειδή. Αυτό μπορεί να είναι στο πάνκρεας, μπορεί να είναι στο ύπαρ. Τα άτομα αυτά μπορεί να έχουν αγκιακούς όγκους στην θεοχρωμοκύτωμα, μπορεί να έχουν καρκίνωμα των νεφρών και συνήθως από αυτό πεθαίνουν εξάλλου, διότι είναι αφωτερόπλευρο, μπορεί να έχουν πολυκυτεμία. Και αυτό είναι το σύνδρομο του Von Hippel-Lindau. Τώρα, να επικεντρωθούμε σε αυτά τα οποία συμβαίνουν μέσα στο μάτι και να μιλήσουμε πρώτον για τα περιφερικά εμαγιοβραστώματα και δεύτερον για τα εμαγιοβραστώματα τα οποία είναι κοντά στο οπτικό νεύρο. Σε 98 περιστατικά που έχω δει στη Λοζάνη, 24 ήταν μεμονωμένα και 74 ήταν συνυφασμένα σε Von Hippel. Όταν ήταν μεμονωμένα, η μέση ηλικία ήταν 46 χρόνια, όσο ήταν μαζί με το Von Hippel, η μέση ηλικία ήταν 26 χρόνια. Όταν είναι μικρός όγκος, όταν είναι σχετικά μεγάλος φαίνεται, όταν είναι μικρός, ξέρετε και αυτό είναι εδώ πέρα, τον βρίσκουμε αφού προηγουμένως βρούμε τη θέση του με την αγγιογραφία, είναι κάπου εδώ, και όταν είναι ακόμα πιο μικρός, ακόμη και ξέροντας το που είναι, δεν τον βλέπουμε. Άρα η αγγιογραφία είναι σημαντική εξέταση για να βρούμε τη θέση τους. Αφού ο όγκος αυτός αρχίσει σιγά σιγά να μεγαλώνει, αρχίσουμε και έχουμε σιγά σιγά την διεύρυνση των τροφοφόρων αγγείων επάνω και κάτω. Και όσο μεγαλώνει ο όγκος, τόσο πιο πολύ τα αγγεία διαστέλλονται. Διαστέλλονται με τα αγγεία, αλλά η ταχύτητα κυκλοφορίας είναι χαμηλή. Διότι αυτός, το αίμα το οποίο πηγαίνει εκεί πέρα μέσα, πηγαίνει, κυκλοφορεί σιγά σιγά και βλέπουμε πολύ καλά ότι η αρτηριοφλεβώδης φάση είναι πολύ επιβραδυμένη. Αυτό είναι η αρτηρία και για να γεμίσει η φλέβα βάζει χρόνο για να μπορέσει να γεμίσει. Και υπάρχουν βεβαίως τα λιποειδή εξιδρώματα γύρω-γύρω. Καμιά φορά συμβαίνει το εξής περίεργο. Τα αγγεία τα οποία ήταν διεσταλμένα πάβουν να είναι διεσταλμένα και ξαναγίνονται φυσιολογικά, όπως εδώ πέρα. Τι συμβαίνει? Ο όγκος αυτός έχει υποστεί μια διήθησε το μελάχρον επιθήλιο, έχει κάνει αναστομώσεις μαζί με το χωριοειδή και ο χωριοειδής κλέβει το αίμα του αιμαγγιώματος και τροφοδοτεί με αίμα το αιμαγγίωμα. Όταν τα αγγεία αυτά είναι έτσι, συνήθως η αποκόλληση είναι περιορισμένη και ο όγκος είναι κολλημένος σκληρά επάνω στο χωριοειδή. Η θεραπεία του με μια κρυοπηξία είναι απλούστερη. Τώρα, ένας αγγειακός όγκος στο Von Hippel είναι γύρω-γύρω του, έχει πολλά satellite αιμαγγιοβλαστώματα. Γιατί τα έχει αυτά? Διότι γύρω-γύρω από τον όγκο δημιουργείται ισχαιμία. Κάθε φορά που δημιουργείται ισχαιμία δημιουργείται αγγειογένεση. Κάθε φορά που γίνεται αγγειογένεση γίνονται μητώσεις. Κάθε φορά που γίνονται μητώσεις γίνονται νέες μεταλλαγές. Κάθε φορά που γίνονται νέες μεταλλαγές υπάρχει κίνδυνος να δημιουργηθούν satellite αιμαγγειοβλαστώματα. Γι' αυτόν τον λόγο τα μεγάλα τα αιμαγγειοβλαστώματα πολλές φορές είναι περιτριγυρισμένα από μικρά αιμαγγειοβλαστωματάκια. Λοιπόν, οι όγκοι της περιφέρειας είναι δύο ειδών. Είναι εξωφυτικοί, δηλαδή στις εντοβάθιστοι βάδες του αμφιλιστροειδούς και σηκώνει τον αμφιλιστροειδή και είναι γεμάτη λιποειδή εξιδρώματα γύρω-γύρω, ή είναι ενδοφυτικοί σε πολλές επιφάνειες του αμφιλιστροειδούς και τότε δημιουργούν πάρα πολύ ίνωση και πολλές φορές tractional retinal detachment. Λοιπόν, πώς θα αντιμετωπίσουμε τα αιμαγγειοβλαστώματα τα περιφερικά?
Έχουμε μια λίστα από εξετάσεις εδώ, από θεραπευτικές μεθόδους εδώ πέρα. Πρώτον το ξένο. Τώρα, μη σας ξενίζει το γεγονός ότι έχω βάλει το ξένο. Το ξένο βεβαίως σε πάρα πολλά μέρη δεν υπάρχει πλέον, όλοι το έχουν πετάξει στα σκουπίδια. Εμείς έχουμε ακόμα ένα και το μεταχειριζόμαστε. Διότι για την οφθαλμολογική ογκολογία το ξένο είναι ένας τρόπος φωτοπηξίας, ο οποίος είναι αναντικατάστατος. Γι' αυτόν τον λόγο το έχουμε και το μεταχειριζόμαστε. Η διαθερμία, η κρυοθεραπεία, η βραχυθεραπεία με διάφορες μεθόδους, οι οποίες το κοβάλι δεν το μεταχειριζόμαστε πλέον, αλλά το ρουθύνιο, ναι, και η χειρουργική, τα αντιβιτζεύ κτλ. Τώρα, θα σας πω δύο μεγάλες αλήθειες για τον τρόπο αντιμετωπίσεως. Τα αιμαγγειοβλαστώματα ή πρέπει να τα σκοτώσετε με την πρώτη ή να τα χαϊδέψετε σιγά σιγά μέχρι στο να πεθάνουν εν ηρεμία. Το ανάμεσα στα δύο δεν δουλεύει. Εάν κάνουμε μία θεραπεία, αυτό είναι ένα πολύ παλιό περιστατικό, με φωτοπηξία, αρκετά ισχυρή μεν για να προκαλέσει εξείδηση, αλλά όχι αρκετά ισχυρή για να καταστρέψει το αιμαγγειοβλάστωμα, αυτό που γίνεται είναι μία ολική αποκόλληση, απώλεια της οράσεως, και έστω και αν μετά με μία διαθερμία το αιμαγγειοβλάστωμα έχει εξαλείφθει, η όραση έχει απολεστεί. Αυτό είναι ένα άλλο περιστατικό για το οποίο είχα προτείνει μία θεραπεία, αλλά έκανε κάπου αλλού μία κρυοθεραπεία, αρκετά ισχυρή για να προκαλέσει εξείδηση, αλλά όχι αρκετά ισχυρή για να καταστρέψει τον άγκο, και βλέπετε εδώ πέρα ότι έκανε το ολική αποκόλληση με τούνελ εμπρός στη θηλή και επίσης απώλεια της οράσεως. Τώρα, προτού να κάνουμε την αντιμετώπιση, πρέπει να δούμε πόσα ακριβώς αιμαγγειοβλαστώματα έχουμε να θεραπεύσουμε, και γι' αυτό ο πιο καλός τρόπος είναι η πανοραμική αγγειογραφία. Βλέπετε εδώ πέρα ότι βλέπουμε όλους τους όγκους, ακόμα και τους μικρούς, οι οποίοι στη φωτογραφία δεν φαίνονται καλά. Αυτό είναι για να ξέρουμε τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε, και μετά αρχίζουμε την αντιμετώπιση. Τους μικρούς τους όγκους τους κάνουμε φωτοπηξία με το λέιζερ, πράγμα το οποίο είναι εύκολο, με μόνη τη διαφορά βλέπετε εδώ πέρα το χρώμα της φωτοπηξίας είναι λευκό, σαν σπίτια της Κέρκυρας, της Μυκόνου βαμμένα με σοβά. Είναι δηλαδή άσπρο, ασπρισμένη ο αμφιλιστροειδή. Βαριά φωτοπηξία για να κλείσει τελείως. Αυτό το κάνουμε είτε το αιμαγγείωμα είναι κοντά στην οχρά κοιλίδα, είτε είναι στην περιφέρεια. Όταν είναι μεσαίου μεγέθους το αιμαγγειοβλάστωμα, τότε κάνουμε μια προοδευτική θεραπεία με κρυοθεραπεία και λέιζερ. Τότε, τώρα αρχίζουμε και κάνουμε θεραπεία καμιά δεκαπενταριά σποτ λέιζερ, μία κρυοπηξία, όχι τριπλή, μία μόνο. Μετάξει, άλλοι τρεις εβδομάδες μετά, μία κρυοπηξία, άλλα 15 σποτ. Και έτσι πάει λέγοντας, και στους 4-5 μήνες καταφέρνουμε και φτάνουμε σε μία ολική καταστροφή του αιμαγγειοβλαστώματος χωρίς πρόβλημα. Εάν το αιμαγγειοβλάστωμα είναι λίγο πιο μεγάλο, τότε αυτό το οποίο προτιμούμε να κάνουμε εμείς, αλλά κανείς δεν έχει την αλήθεια, δεν έχει την απόλυτη αλήθεια σε αυτά τα πράγματα, διότι δεν υπάρχουν στατιστικές, δεν υπάρχουν συγκριτικές μελέτες, κανένας δεν τις έχει κάνει. Ο καθένας έχει ένα τρόπο, ο οποίος βρήκε ότι δουλεύει και τον εφαρμόζει, χωρίς να μπορείς να το συγκρίνει με κανένα άλλο. Αυτό το οποίο κάνουμε είναι το εξής. Πρώτον, περικυκλώνουμε με φωτοπηξία το αιμαγγειοβλάστωμα για να μην ξεκολλήσει αμφιλιστροειδής, όποια ενέργεια και να κάνουμε. Εν συνεχεία βάζουμε μία πλάκα ρουθυνίου, και η οποία προκαλεί την ατροφία του αιμαγγειοβλαστώματος και τη διατήρηση οράσεως, αλλά αφού προηγουμένως κολλήσουμε τον αμφιλιστροειδή γύρω-γύρω. Αυτή η μέθοδος μπορούμε να τη μεταχειριστούμε επίσης και σε τεράστιους όγκους, σαν και αυτό που βλέπετε εδώ πέρα, το οποίο προκάλεσε μία ουλή, αμφιλιστροειδής κόλλησε, όλα τα λιποειδή εξιδρώματα έχουν εξαφανιστεί, αλλά βεβαίως η όραση εκεί πέρα, σε αυτό το μέρος όπου ήταν αυτή η μεγάλη διήθηση από τα λιποειδή εξιδρώματα, δεν υποχώρησε. Κοιτάξτε, αυτό είναι σημαντικό, την δόση της ακτινοβολίας. 150 γκρέι στην κορυφή. Είναι πολύ περισσότερο από αυτό που δίνουμε στα μελανόματα. Γιατί? Διότι δεν κάνουμε ραδιοθεραπεία εδώ, αλλά κάνουμε μια ραδιονέκρωση. Προκαλούμε την νέκρωση με την ακτινοβολία του όγκου, ο οποίος είναι ένας ιστός ο οποίος
δεν ανταποκρίνεται, δεν είναι ραδιοευαίσθητος. Τώρα τι θα κάνουμε εάν τα αιμαγιοβλαστώματα είναι τοποθετημένα δίπλα στην οπτική θηλή και αυτά μπορεί να είναι άμυσχα, μπορεί να είναι ενδοφυτικά, μπορεί να είναι εξωφυτικά. Εάν μεν είναι άμυσχα, η μόνη θεραπεία την οποία μπορούμε να κάνουμε λογικά είναι η φωτοπηξία και όπως τη βλέπετε εδώ πέρα δουλεύει με καλό τρόπο, δεν κρατάμε 10-10 όραση, αλλά μια αρκετά ικανοποιητική όραση. Τα ενδοφυτικά επίσης και αυτά επιδέχονται φωτοπηξίας. Βεβαίως η φωτοπηξία αυτή προκαλεί αρκετές ενέργειες όπως αιμορραγίες και τα λοιπά, οι οποίες απορροφούνται και τα λοιπά. Το τελικό αποτέλεσμα εδώ πέρα το βλέπετε σε μία περίοδο 17 χρόνια μετά, είναι πολύ ικανοποιητικό. Τι σκεφτόμαστε για την φωτοδυναμική θεραπεία για αυτά τα αιμαγιοβλαστώματα τα οποία είναι εμπρός στο οπτικό δίσκο? Δεν είναι που δεν δουλεύει. Με μόνη τη διαφορά, αν κάνουμε φωτοδυναμική θεραπεία full dose επάνω στο οπτικό δίσκο, προκαλούμε μεγάλες αλλαγές και αν και ανατομικά είναι αποκατεστημένη η κατάσταση, η όραση σε 1,5 χρόνο μετά είναι όραση φωτός. Τώρα, ένας άρρωστος ο οποίος έχει μια νόσο von Hippel-Lindau έχει ένα προσδόκιμο επιβιώσεως 45 χρόνια. Δηλαδή η μέση ηλικία θανάτου των ατόμων με von Hippel-Lindau είναι 45 χρονών. Δηλαδή είναι μια βαριά αρρώστια, μια αρρώστια η οποία είναι μια κακοήθης αρρώστια χωρίς να υπάρχει κακοήθεια. Έστω και αν υπάρχει μερική κακοήθεια. Το καρκίνωμα των νεφρών συνήθως γύρω στα μετά από τα 40 φαίνεται, τα αιμαγιοβλαστώματα της παρεγκεφαλίδος γύρω στα 29, αυτά των ματιών 22, το φαιοκρωμοκύτωμα γύρω στα 20. Για να μπορέσουμε να βρούμε, να παρακολουθήσουμε τους αρρώστους αυτούς και να παρακολουθήσουμε επίσης και τους συγγενείς οι οποίοι μπορεί να μην έχουν μια εμφανή πάθηση, μεταχειριζόμαστε το πρωτόκολλο του Cambridge. Τραβήξτε το, μια φωτογραφία είναι χρήσιμο. Το πρωτόκολλο του Cambridge είναι μια εξέταση των ούρων μία φορά το χρόνο για να δούμε αν υπάρχει αίμα ή όχι, είναι για το καρκίνωμα των νεφρών. Μία φορά το χρόνο αγγιογραφία με τη φλουρεσεΐνη για να δούμε αν υπάρχουν καινούρια αιμαγιοβλαστώματα στον αμφιλιστροειδή. Κάθε 3 χρόνια ένα MRI για τα αιμαγιοβλαστώματα της παρεγκεφαλίδος και κάθε χρόνο μία υπερηχογραφία των νεφρών για το καρκίνωμα και τα ούρα των 24 για το φαιοχρωμοκύτωμα. Τώρα, πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτούς τους αρρώστους οι οποίοι έχουν αυτήν την πάθηση? Πρέπει να κάνουμε ένα τεστ γενετικό ή όχι? Στην Ελβετία δεν το κάνουμε και δεν το κάνουμε για τον εξής λόγο. Διότι είμαστε υποχρεωμένοι από τον νόμο να δηλώσουμε στις ασφάλειες το αποτέλεσμα όλων των εξετάσεων τις οποίες κάνουμε. Και εάν δηλώσουμε και αν αυτό είναι θετικό, τότε αυτός ο οποίος έχει την πάθηση θα έχει πολύ μεγάλη δυσκολία να προσληφθεί σε διεθνείς εταιρείες, θα έχει μεγάλα προβλήματα για την καριέρα του, θα έχει μεγάλα προβλήματα για όλη του την επαγγελματική ζωή. Και προτιμούμε να κάνουμε μόνο το πρωτόκολλο του Cambridge. Βεβαίως αυτό δεν βοηθάει την επιστήμη, αλλά μπορεί κάποιος να πάει από μόνος του στη Γαλλία να κάνει το τεστ, να το δει το τι έχει και να μην είμαι ενήμερος από το γεγονός που το έχει κάνει για να ξέρει το πώς να παρακολουθείτε. Στην Ελλάδα το πώς έχει κατάσταση νομικά δεν το γνωρίζω. Και ξέρω όμως, και αυτό είναι σημαντικό και μπορείτε να το σημειώσετε, ότι υπάρχει στην Ελλάδα ένα σύνδεσμος των ασθενών οι οποίοι υπάρχουν από von Hippel-Lindau. Ο σύνδεσμος αυτός ο οποίος με στέλνει συνεχώς τα report του είναι πάρα πολύ active, είναι πολύ ενεργός, και ειδοποιεί, όπως όλοι οι σύλλογοι των ασθενών που υπάρχουν από διάφορες κακοήθεις παθήσεις, τα μέλη του κάθε φορά που κάτι καινούριο βγαίνει και κάθε φορά κάτι καινούριο δημιουργείται, ούτως ώστε να μπορούν να παρακολουθούνται, και είναι άνθρωποι οι οποίοι, καθώς είναι ήδη πάσχουν, είναι πολύ active σε αυτά τα θέματα. Λοιπόν,
Πάμε παραπέρα για να μιλήσουμε για πιο επουσιώδη θέματα, όπως είναι το σειραγκώδες εμαγγείωμα του αφιβριστοειδούς. Το χαρακτηριστικό αυτού νου είναι ότι δεν υπάρχει ούτε leakage, ούτε αποκόλληση αφιβριστοειδούς, ούτε lipid exudates, δεν εξελίσσεται, δεν μεγαλώνει, δεν υπάρχει διαστολή αγγείων. Το μόνο είναι ότι βλέπετε αυτά τα επίπεδα μέσα εδώ πέρα, όλα αυτά τα επίπεδα. Είναι ο αποχωρισμός των ερυθρών αιμοσφαιριών και του πλάσματος. Στις συναγκώδεις αυτές κοιλότητες, τα ερυθρά αιμοσφαίρια πάνε κάτω και στην αγγιογραφία είναι μαύρο και το πλάσμα πηγαίνει επάνω και στην αγγιογραφία είναι fluorescent. Το βλέπετε εδώ πέρα πάρα πολύ. Και αυτό είναι παθογνωμονικό, ένα σημείο που δίνει τη διάγνωση. Λοιπόν, μπορούν αυτά να είναι στην περιφέρεια, όπως αυτό το οποίο σας δείχνω εδώ πέρα. Μπορεί να είναι τοποθετημένα επάνω στο οπτικό δίσκο, όπως αυτό που σας δείχνω εδώ πέρα. Και βλέπετε πάλι κάτω. Το κάτω το μέρος είναι μαύρο, το επάνω είναι fluorescent. Και αυτά υπάρχουν τρία γονίδια τα οποία είναι εμπλεγμένα σε αυτήν την πάθηση, αλλά δεν έχουμε τρία locus, αλλά δεν ξέρουμε ακόμα το γονίδιο. Και μπορεί να είναι σπανίως πολλαπλά. Και αυτό είναι μια σπάνια εικόνα στην οποία έχουμε ένα cavernous αιμαγγείωμα του οπτικού δίσκου και μια μελανοκύτωση στο πλαίσιο μιας φακοματώσης pigmento vascularis, διότι αυτές οι φακοματώσεις, είπαμε, κάνουμε φιλετέλεια, αυτές οι φακοματώσεις, κάθε φορά που έχουμε έναν αγκιακό όγκο υπάρχει και πρόβλημα με την πυγματογένεση. Τρίτο και τελευταίο σκέλος του μέρους είναι οι αρτηριοφλεβώδεις επικοινωνίες, οι οποίες έχουν τρία στάδια. Στάδιο 1, οι επικοινωνίες δημιουργούνται μέσω διεσταλμένων τριχοειδών, στην περιφέρεια, στο κέντρο ή στην περιφέρεια, όπως εδώ πέρα. Στάδιο 2, οι επικοινωνίες είναι εντοπισμένες, δεν είναι εκτεταμένες, όπως αυτή που βλέπετε εδώ πέρα, ή όπως αυτή που βλέπετε εδώ πέρα, είναι περιορισμένες γύρω από το οπτικό νεύρο. Και στάδιο 3, οι επικοινωνίες είναι σε όλο το βυθό και αυτό βεβαίως είναι συνυφασμένο στο σύνδρομο Wibbur-Masson, το οποίο το λέμε στα αγγλικά Wibbur-Masson, αν και θα έπρεπε να το λέμε σύνδρομο Bonnet de Chaumes-Eblon, εφόσον αυτοί οι οποίοι το περιέγραψαν 10 χρόνια πριν, μπορεί και 15 χρόνια πριν από το Wibbur-Masson, είναι ο Bonnet, καθηγητής στη Λιόν, τη φωτογραφία με την έδωσε η κόρη του, η οποία δούλευε ακόμα στην κλινική, ο De Chaumes και ο Blanc. Αλλά βεβαίως, τι να σας πω, πού το δημοσίευσαν. Το δημοσίευσαν στο Journal de Médecine de Lyon, το οποίο είναι μια εφημερίδα σαν την Καθημερινή μεγάλη, έτσι. Και λέγεται Journal de Médecine de Lyon, βεβαίως αυτό στην Αμερική δεν το διαβάσουν. Και έστω και αν το επαναδημοσίευσαν ακόμη μια φορά με καταπληκτικές ζωγραφιές στο bulletin de mémoire de la Société Française d'Ophthalmologie. Οφείλω να πω ότι ούτε το bulletin de mémoire de la Société Française d'Ophthalmologie στην Αμερική διαβάζεται πολύ. Λοιπόν, αυτό το σύνδρομο Bonnet de Chaumes-Eblon μπορεί να το βρούμε σε παιδιά. Πιάνει τον αμφιβληστοειδή, πιάνει τα αγγεία τα οποία είναι γύρω-γύρω από το μάτι και μπορεί να επεκτείνεται και στα αγγεία που είναι στη βάση του εγκεφάλου και να προκαλεί αναστομώσεις μέσα στον εγκέφαλο, όπως αυτό το CT angiography αυτού του παιδιού. Λοιπόν, τα αγγεία αυτά υφίστανται θρομβώσεις. Οι θρομβώσεις δημιουργούν ισχυμία. Η ισχυμία δημιουργεί νεοαγγειακό γλαύκωμα και το πρόβλημα του Bonnet de Chaumes-Eblon Wibbur-Masson είναι το νεοαγγειακό γλαύκωμα, το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί με φωτοπηξία ή σήμερα θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με αντιγενετικές αιρέσεις. Λοιπόν, η τελευταία πάθηση για την οποία θα σας μιλήσω και είναι η τελευταία πάθηση του συμποσίου αυτού είναι το Peripheral Vascular Proliferative Vascular Pseudotumors. Ποια είναι η incidence αυτού? Είναι 0,03 στις 100.000. Πολύ λιγότερο από όλους τους άλλους τους όγκους. Ο όγκος αυτός είναι, όπως έχουμε πει μέχρι τώρα και οι προλαλήσαντες και το είπαν επίσης, είναι τοποθετημένος στο κάτω μέρος, στην ρινική πλευρά, και όταν κάνουμε χειρουργείο για να τον αντιμετωπίσουμε, το επίκεντρό του είναι ακριβώς στο έξω μέρος του κάτω ορθού μυός. Εκεί πέρα πέφτει αυτός ο όγκος, περίπου πάντοτε εκεί πέρα είναι. Μπορεί να είναι
ετερόπλευρο σε 85%, αυτό είναι με τις δικές μας στατιστικές, και αμφωτερόπλευρο σε 15% των περιστατικών, είναι συνυφασμένες με πολλές φλεγμονώδεις παθήσεις, Μπεχτσέτ, λούπους, τοξοπλασμόζης, σαρκοειδόζης, multiple σκλερόζης, διάφορες τυραγγιεκτασίες, παρφλανάιτης και ρετινίτης πιγμεντόζα. Εάν είναι συνυφασμένος με τη ρετινίτης πιγμεντόζα, η μορφή του είναι πολύ διαφορετική. Δεν μοιάζει τόσο με τα άλλα. Μπορεί να κάνει εξείδηση και τα λοιπά, αλλά ο όγκος αυτός είναι τοποθετημένος στον ησημερινό και πέφτει ακριβώς εκεί πέρα που είναι ο κύκλος των αλλοιώσεων της ρετινίτης πιγμεντόζα, των πιο σημαντικών. Βεβαίως υπάρχει συγχρόνως ένα είδημα της οχράς. Έχω δει 3 περιστατικά με ρετινίτης πιγμεντόζα και πάντοτε ήταν σε αυτό το μέρος τοποθετημένος. Τώρα, η vasoproliferative tumor έχουμε. Σε 85% των περιστατικών φλεγμονή στο πρόσιο θάλαμο. Σε 100% των περιστατικών φλεγμονή στο υαλοειδές. Έχει τένταλ στο υαλοειδές. Σε 100% των περιστατικών έχουμε είδημα της οχράς. Σε 70% των περιστατικών έχουμε μια ίνωση προαμφιβριστροειδική. Και εξακολουθούμε. Η αποκόλληση του αμφιβριστροειδούς είναι στα 100% των περιστατικών. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να είναι θραματική, θα είναι, και να μειώνει πάρα πολύ την όραση. Lipid exudates είναι σε 100% των περιστατικών και ίνωση υποαμφιβριστροειδική από κάτω σε 10%. Και έχετε εδώ πέρα με ένα παράδειγμα πάλι. Συνεχίζουμε. Η ισχυμία του χωριοειδούς γύρω-γύρω από το αιμαγγειοβλάστομα, από το ψευδόγκο αυτό, τη βλέπετε εδώ πέρα, τη βλέπουμε σε 76% των περιστατικών. Και το γεγονός ότι υπάρχει ισχυμία, βλέπετε ότι η vortex vein που είναι εδώ πέρα παίρνει το αίμα από έξω και όχι από εδώ μεριά. Ένα δίκτυο μέσα στον όγκο το βρίσκουμε σε 100% των περιστατικών. Καμιά φορά υπάρχει αναστόμωση μεταξύ των αγγείων του αμφιβληστροειδούς και τα αγγεία τα οποία βρίσκονται μέσα στον όγκο. Και ο όγκος αυτός συνοδεύεται συχνά από τελαγγιεκτασίες. Αυτόν τον όγκο τον είχαν περιγράψει πρώτοι ο Horst Laqua, που ήταν στο Lübeck, μαζί με τον Wessinger. Και τον είχαν αποκαλέσει peripheral pseudotumoral telangiectasis. Και το είχαν περιγράψει σαν περιφέρα ψωτοτιούμενα τελαγγιέκτασης, επειδή συνοδεύεται με τελαγγιεκτασίες και είχαν πει προφανώς οι τελαγγιεκτασίες αυτές είναι που προκαλούν τον όγκο. Τώρα ξέρουμε ότι όταν αντιμετωπίσουμε τον όγκο με μια βραχυθεραπεία, με ένα δίσκο ρουθινίου εδώ πέρα, όλες αυτές οι τελαγγιεκτασίες τις οποίες βλέπετε εδώ πέρα, αριστερά, επάνω και δεξιά, όταν αντιμετωπιστεί ο κύριος όγκος, εξαφανίζονται. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι οι τελαγγιεκτασίες σε αυτόν τον όγκο δεν αποκλείω καμιά φορά να είναι στην αιτιολογία του όγκου, αλλά πολλές φορές είναι δευτερογενείς τελαγγιεκτασίες, οι οποίες εξαφανίζονται όταν καταστραφεί ο κύριος όγκος. Η βραχυθεραπεία με το ρουθίνιο είναι μια πολύ καλή θεραπευτική μέθοδος, πάλι κάνοντας μια ραδιονέκρωση με 150 γκρέι, βλέπετε εδώ πέρα πριν και μετά, τα λεποειδή εξιδρώματα έχουν εξαφανιστεί, ο αμφιβληστροειδής κόλλησε, ο ψευδόγκος είναι αποκλειμένος, έστω και αν η πάθηση είναι πολύ προχωρημένη, σαν και αυτή που βλέπετε εδώ πέρα, υπάρχουν 2 ψευδόγκοι, ένας εδώ, ένας εδώ, 2 πλάκες έχουν μπει, μία εδώ και μία εδώ, τα λεποειδή εξιδρώματα έχουν μειωθεί, έχουν εξαφανιστεί. Βεβαίως, η οχρά κοιλίδα η οποία ήταν πνιγμένη μέσα στα λιποειδή εξιδρώματα δεν μπορεί να ανακτήσει όραση, αλλά 5 χρόνια μετά βλέπει ένα 10% παιδί. Λοιπόν, τι μπορούμε να πούμε σαν συμπερασματικά. Οι περισσότεροι, οι αγγειακοί όγκοι και οι ψευδόγκοι είναι ανομαλίες της εξελίξεως. Η διαφορική διάγνωση πρέπει πάντα να γίνει ανάμεσα σε αυτούς τους σπάνιους όγκους και σε άλλες παθήσεις οι οποίες μπορεί να είναι πιο κακοήθεις, και για όλα έχουμε
σίγουρα σήμερα ένα ειδικό τρόπο αντιμετωπίσεως, ο οποίος μπορεί να αποκαταστήσει εν μέρη μερικώς την όραση. Και σε ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σας μέχρι το τέλος του συμποσίου. Όχι, δεν είναι το τέλος, είναι η στρογγυλή τράπεζα το τέλος, αλλά μέχρι το τέλος των διαλέξεων. Ευχαριστούμε πολύ. Κάποια ερώτηση για τον κύριο Ζωγράφο, παρακαλώ. Την παρακολούθηση. Δες, αυτό το οποίο παρακολουθούμε πολύ είναι η περιφέρεια. Διότι η αγκιακή όγκυρη στην περιφέρεια. Κάνουμε δηλαδή μια πανοραμική αγκιογραφία για την περιφέρεια. Εάν πρόκειται για όγκους οι οποίοι, για αιμαγκιοβλαστώματα δίπλα, δίπλα στο οπτικό νεύρο, σίγουρα το CTA θα μπορούσε να έχει κάποια σημασία, το οποίο ακόμα δεν έχει διερευνηθεί πλήρως. Ωραία. Και η επόμενη ερώτηση είναι, ακόμη και όταν δεν έχουμε δει κάποια βλάβη, θα κάνουμε κάθε χρόνο την αγκιογραφία, θα την κάνουμε με βάση το πρωτόκολλο. Λοιπόν, εάν κάποιος ανήκει σε μια οικογένεια, ναι, και είτε έχει γίνει εξέταση γενετική και ξέρουμε ότι έχει το γονίδιο, είτε δεν έχει γίνει εξέταση και δεν ξέρουμε αν το έχει ή δεν το έχει, εφαρμόζουμε το πρωτόκολλο του Cambridge και κάνουμε την τακτική, μία φορά το χρόνο, την αγκιογραφία. Έχω δύο αδέρφια που όλη τη οικογένεια έχει εμφανίσει κάτι, ναι, ξαδέρφια του, ο πατέρας του, ναι, κλπ. Γι' αυτό σας το ρωτάω. Λοιπόν, μπορείτε ή θα δεχθούν να κάνουν το γενετικό το τεστ. Έχουν κάνει. Είναι θετική ή αρνητική. Ναι. Είναι θετική. Ναι. Τώρα, μία φορά το χρόνο αγκιογραφία. Θα κάνουν αγκιογραφία. Ακριβώς. Ωραία, ευχαριστώ. Ήθελα να ρωτήσω το εξής, επειδή είπατε ότι υπάρχει μια αργή ροή του αίματος στο φόγχι υπερνητάου. Αυτό έχουμε κάποια εξήγηση παθοφυσιολογική, δηλαδή έχουμε αλλαγή της γλοιότητας στην περιοχή ή επίσης μπορεί να, αν έχει μελετηθεί, είναι προγνωστικό σε σχέση με την εμφάνιση ειδήματος ή όχι, εξιδρώσεως. Με το ίδιο δεν έχει καμία σχέση. Δεν έχει μελετηθεί γιατί είναι αυτό. Η υπόθεση η οποία υπάρχει είναι ότι είναι πολύ διασταλμένα τα αγγεία και γι' αυτόν τον λόγο είναι σε ένα στουπί, το οποίο περνάει με το αίμα, αλλά περνάει με πιο αργό ρυθμό, έστω και αν είναι πολύ διασταλμένα. Μπορεί να προκαλούν ένα φραγμό στην κυκλοφορία, δηλαδή το γεγονός ότι είναι αυτά τα διασταλμένα τα αγγεία μπορεί να προκαλούν και ένα κάποιο φραγμό στη ροή του αίματος και να το προκαλούν αυτό. Σας ευχαριστούμε.